Η μικροχειρουργική κάνει θαύματα και ακόμα περισσότερα θαύματα κάνει η μικροχειρουργική κλινική χεριού που βρίσκεται στο νοσοκομείο κάτω. Κύριε Σπυρίδωνος, θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για το ιστορικό της κλινικής εδώ στο κάτω. Αυτή η κλινική είναι 30 χρόνια. Ιδρύθηκε με την ίδρυση του ΕΣΥ το 1986 και ασχολείται με τη χειρουργική του άρνου άκρου και την μικροχειρουργική, που μικροχειρουργική, microsurgery, είναι η χειρουργική που αντιμετωπίζει ο χειρουργός τα αγγεία πολύς μικρής διαμέτρου, δηλαδή 2 χιλιοστών, 1,5 χιλιοστού διάμετρος, πάρα πολύ μικρά αγγεία, που δεν μπορούμε με άλλο τρόπο, μόνο με μικροσκόπιο, μικροεργαλεία και μικροράματα, και τη χειρουργή όλων των περιφερειακών νεύρων, γιατί έχει αποδειχθεί εδώ και μερικές δεκαετίες ότι μόνο έτσι μπορεί να αποδώσει το νεύρο όταν το φτιάξει με μικροχειρουργική τεχνική. Αλλιώς δεν πάνε καλά. Ποια προβλήματα του χεριού αντιμετωπίζει η μικροχειρουργική? Η μικροχειρουργική πάνω απ' όλα εδώ του ΚΑΤ και παγκοσμίως αντιμετωπίζει το τραύμα. Και ιδίως εμείς η κλινική εδώ του ΚΑΤ εφημερεύει για όλη την Ελλάδα 365 μέρες το χρόνο. Δηλαδή καθημερινώς δεχόμαστε περιστατικά από όλη την Ελλάδα τραυματισμοί οι οποίοι μπορεί να από ακροτηριασμούς, δηλαδή ένα κομμάτι του χεριού να λείπει, να είναι εκτός τελείως, επαναγκυώσεις, δηλαδή μπορεί να υπάρχει επάνω το χέρι αλλά να μην ζει, που πρέπει να το πει, όλους τους τραυματισμούς των περιφερειακών νεύρων και φυσικά και τις καλύψεις, δηλαδή αν έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα μετά από κάποια χειρουργία με κάποιες φλεγμονές κτλ. Μπορούμε να πάρουμε ένα άλλο, αυτό λέγεται ελεύθερος κρυμνός, μπορούμε να πάρουμε ένα άλλο κομμάτι από κάπου αλλού με τα αγγεία, τα νεύρα κτλ. Και να σκεπάσουμε κάποιο άλλο κομμάτι που μπορεί να είναι και κόκαλο, μπορεί να είναι δέρμα, μπορεί να είναι μυς, όλα αυτά. Πόσα περιστατικά βλέπετε το χρόνο? Η κλινική, εκτός το ότι εφημερεύει καθημερινώς και δέχεται το τραύμα, κάνει και εξωτερικά ιατρία καθημερινά. Είναι η μοναδική κλινική στο ΚΑΤ που κάνει καθημερινά και βλέπουμε το χρόνο περίπου 22.000 ασθενείς στα πρωινά εξωτερικά ιατρία, τα τακτικά. Και βλέπουμε περίπου 10 με 15 ασθενείς κάθε μέρα στα επίγοντα. Άρα είναι τεράστιος όγκος ασθενών, ο οποίος πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε και μετά να τον χειρουργήσουμε κλπ. Κλπ. Με ποιες μεθόδους μικροχειρουργικής αντιμετωπίζονται οι παθήσεις του ώμου? Τα προβλήματα του ώμου, έχουμε προβλήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν αρθροσκοπικά, όπως είναι οι αστάθειες του ώμου, όπως είναι η ρήξη των πετάλων του ώμου, αλλά χειρουργούμε και όλα τα κατάγματα του ώμου τα οποία χρειάζονται οστεοσύνθεση ή και αν χρειάζονται αρθροπλαστικές ή μη αρθροπλαστικές ή ολικές αρθροπλαστικές, είτε όταν έχουν κάποια παθολογία αρθρίτιδος ή μετά από κάταγμα που υποχρεούμεθα να κάνουμε αυτή την επέμβαση. Εκτός από τα επίγοντα περιστατικά σε τραύματα, ποια πάθηση είναι η πιο συχνή για την οποία προστρέχουν οι πολίτες στην κλινική σας? Είναι αλήθεια ότι οι πιεστικές νευροπάθειες, ιδίως στη μέση ηλικία και πολλές φορές και στις γυναίκες, στην εμμηνόπαυση κτλ., είναι συχνότατες, όπως είναι, όπως όλοι το ξέρουν, το σύνδρομο καρπιαίος σωλήνος, η ολένια νευρίτιδα, η πίεση του ολενίου νεύρου, είναι ίσως οι πιο συχνές νευροπάθειες που αντιμετωπίζουν. Εκτός από το κλινικό έργο, ποιο είναι το επιστημονικό έργο της κλινικής? Έχετε και εκπαιδευτικό έργο στην κλινική σας? Λοιπόν, εκτός από τη δραστηριότητα τη χειρουργική και την κλινική όλων, καλύπτοντας όλους τους ασθενείς αυτούς, λόγω της αυτής εξειδίκευσης που έχουμε, κάνουμε 2 σεμινάρια το χρόνο εκπαιδευτικά, επικεντρωμένα στο χέρι και στη μικροχειρουργική, ως συνήθως ένα την Άνοιξη και ένα το φθινόπωρο, όπου πιθανότητα υπάρχει τις περισσότερες φορές και workshop, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πάνω σε πτωματικά παρασκευάσματα, επεμβάσεις κλπ. 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 Η κλινική έχει την παλαιότερη και σπουδαιότερη άσκηση στη μικροχειρουργία, στο
ερευνητικό κέντρο Θεόδωρος Γαροφαλίδης που είναι πίσω από το ΚΑΤ, όπου έχουμε 3 σειρές των 10 κάθε χρόνο, δηλαδή 30 εκπαιδευόμενοι, εκπαιδεύονται για 3 μήνες ο καθένας, για 3 μήνες άσκηση στη μικροχειρουργική. Είναι η μοναδική άσκηση στην Ελλάδα και πιθανόν και σε όλη την Ευρώπη τόσο μακράς διάρκειας. Όσο γίνεται σε αυτές οι ασκήσεις είναι της εβδομάδας των 3-4 ημερών. Άρα λοιπόν έχουμε περίπου εκπαιδεύσει 1000 νέους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, όχι μόνο ορθοπαιδικών, χειρουργοί, οριλά, πλαστική, θωρακοχειρουργοί, αγκιοχειρουργοί, οι οποίοι εκπαιδεύονται στη μικροχειρουργική τεχνική. Γνωρίζετε αν έρχονται στο νοσοκομείο και ειδικά στην κλινική σας ασθενείς οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στον ιδιωτικό τομέα? Δεν το γνωρίζω. Μερικοί μας το αναφέρουν, αλλά έχω καταλάβει ότι μερικοί όντως είναι ασφαλισμένοι σε ιδιωτικό τομέα, και εδώ θα ήθελα να πω ότι καλό θα ήταν να συνεργαστούν τα νοσοκομεία με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, που νομίζω θα κάνει καλό και στους ασθενείς και στην ασφαλιστική εταιρεία, που ίσως θα είναι χαμηλότερα τα κόστη, αλλά και στο νοσοκομείο για να έχει έσοδα το κράτος. Υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί σε κανένα άλλο νοσοκομείο δημόσιο και το αντιμετωπίσατε εσείς με επιτυχία? Ναι, είναι αρκετά τα περιστατικά που μας στέλνουν, και ιδίως αυτά που είναι για συγκόλληση, δηλαδή σε ακροτηριασμούς, είτε μίζωνες, οι οποίες είναι δια του αντιβραχίου ή του βραχιονίου, είτε στα δάχτυλα, όπου και εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί τα στοιχεία είναι πάρα πολύ μικρά. Αν θυμάστε πέρυσι που έγινε η συγκόλληση μιας κοπέλας από την Κρήτη, η οποία είχε ακροτηριαστεί το χέρι της από κάτω από τον νόμο, το οποίο μετά από τροχαίο έπεσε ήταν σε γέφυρα και έπεσε σε άλλο δρόμο. Και όντως κινήθηκε πολύ σωστά το ΕΚΑΒ, έγινε η αερομεταφορά και μέσα σε 10 ώρες από το ατύχημα καταφέραμε και συγκολλήσαμε το χέρι, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά, έχει κίνηση και είναι από τα σπάνια περιστατικά, όχι για την Ελλάδα αλλά για την Ευρώπη και για τον κόσμο, με τέτοια αποκατάσταση λειτουργίας, όπως και πολλά άλλα περιστατικά ακροτηριασμού δακτύλων αντίχειρος, όπου ο αντίχειρας, όπως ξέρετε, είναι το σπουδαιότερο δάχτυλο στο χέρι μας, γιατί μας κάνει τη λεπτή σύλληψη και τον ισχυρό δραγμό, και εκεί πέρα προσπαθούμε πάντα να αποκαταστήσουμε τη βλάβη, γιατί αλλιώς έχουμε μια πολύ σοβαρή αναπηρία. Σε περιπτώσεις ακροτηριασμών παίζει ρόλο το πόσο γρήγορα θα γίνει η αντιμετώπιση? Παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο και δυστυχώς μερικές φορές έρχονται καθυστερημένα. Ιδίως στους μείζωνες ακροτηριασμούς, εκεί που υπάρχουν και μυϊκές γαστέρες, δεν μπορεί να αντέξει πάνω από 4-5 ώρες το αποκοπέν μέλος, γιατί αλλιώς, αν το συγκολλήσουμε, κινδυνεύει και η ζωή του ασθενούς. Άρα πρέπει να γίνει το δυνατό συντομότερο. Τέλος, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιατί μας δώρισε τελευταίως το καλύτερο μικροσκόπιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, εργαλεία που μας είναι απαραίτητα στη μικροχειρουργική, και ένα CRM, ένα ακτινοσκοπικό που βγάζουμε ακτινογραφίες μέσα στο χειρουργείο, έτσι ώστε να μπορούμε να τελειοποιήσουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για αυτή τη μεγάλη του προσφορά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπυρίδωνας. Εγώ ευχαριστώ.